και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΦΕΡ. Αναστάτωση προκλήθηκε στο τελωνείο των Καστανέων. Πεζός Τούρκος πολίτης πέρασε τα σύνορα και συνελήφθη μετά από πυροβολισμούς. Η ελληνική κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνει τη μεταγωγή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στο δικαστήριο. Κάθειρξη 8 ετών για τον τζιχαντιστή που είχε συλληφθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Ρήγας, στην Καβάλα στο πλαίσιο διήμερης περιοδίας, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, ενώ πραγματοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων με τοπικά στελέχη και φορείς. Επιμελητήριο Καβάλα σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον εξοδικαστικό συμβασμό. Κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους Φώτης Κουρμούσης. Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας με ακτή Καλαμίτσα, Σασιμακοπούλου και ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης.